Τώρα, μια νέα επαναστατική ανακάλυψη ερευνητών του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κολούμπια σχετικά με τη ροή της μνήμης στον εγκέφαλο ανοίγει το δρόμο για τη μελλοντική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Ερευνητές του ΙΤΕ Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εξηγήσουν πώς τα νευρικά κυκλώματα εμφανίζουν ευελιξία στις λειτουργίες δημιουργίας και ανάκλησης μνημών. Η επικεφαλής τώρα των ερευνών μίλησε στην Κρήτη TV για τη σπουδαία αυτή ανακάλυψη. Αυτό που ελπίζουμε ότι είναι η συμβολή αυτής της δουλειάς είναι ότι έχουμε βρει κάποιους καινούριους παίχτες αυτά τα κύτταρα και έχουμε μάλιστα χαρακτηρίσει το μηχανισμό με τον οποίο ρυθμίζουν τη μάθηση και άρα κάποιος άλλος μπορεί να πάει να κοιτάξει αυτά τα κύτταρα τώρα ως φαρμακευτικούς στόχους και να μπορέσει να ρυθμίσει τη δραστηριότητά τους για να βοηθήσει καταστάσεις στις οποίες το φαινόμενο αυτό έχει αλλοιωθεί. Τα κύτταρα που ελέγχουν τη ροή της μνήμης στον εγκέφαλο κατάφεραν να εντοπίσουν ερευνητές του ΙΤΕ Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, δίνοντας νέα όθηση στην προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να αποκρυπτογραφήσει τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και να βρει απαντήσεις για τη μελλοντική αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Η εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη προέκυψε μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα της δόκτωρος Παναγιώτας Ποϊράζη στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Κρήτης. Και εμείς φτιάξαμε ένα υπολογιστικό μοντέλο, αυτό εδώ, της περιοχής του υποκάμπου και εκπαιδεύσαμε ένα εικονικό ποντίκι να κάνει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά στον υπολογιστή και επειδή ακριβώς είναι μοντέλο και έχει μέσα αυτά τα VIP κύτταρα που μας ενδιαφέρουν, είναι οι δύο υποτύποι, μπορούμε εμείς και να πάμε επιλεκτικά και να σκοτώσουμε όποιο υποπληθυσμό θέλουμε στο μοντέλο και να δούμε τι κάνει στο κύκλωμα. Οπότε εμείς καταφέραμε να δείξουμε στο μοντέλο ότι ο συγκεκριμένος υποπληθυσμός των VIP κυττάρων είναι αυτός που ευθύνεται και ευθύνεται διότι ουσιαστικά τραβάει ένα φρένο που άλλα κύτταρα βάζουν στους κεντρικούς νευρώνες και τους επιτρέπει να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους επιλεκτικά, στο σημείο εκείνο που ενδιαφέρει το ζώο. Τα εργαστήρια του Δόκτωρα Λοζόνσκι στη Νέα Υόρκη και της Παναγιώτας Ποϊράζη στο ΙΤΕ Κρήτης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εξηγήσουν πώς τα νευρικά κυκλώματα εμφανίζουν ευελιξία στις λειτουργίες δημιουργίας και ανάκλησης της μνήμης, όπως είχαν διαπιστώσει οι ερευνητές του Κολούμπια παρατηρώντας ποντίκια. Έβαλαν από πάνω μικροσκόπια και κατέγραφαν τη δραστηριότητα των κυττάρων. Δύο ειδών κύτταρα. Τα διαγερτικά και τα ανασταλτικά. Τα VIP είναι τα ανασταλτικά. Και βρήκαν ότι αυτά τα ανασταλτικά κύτταρα ελέγχουν ακριβώς τη στιγμή στην οποία το ζώο θα μάθει την αμοιβή. Αν δηλαδή τα σβήσει κανείς αυτά, τότε το ζώο χάνει την ικανότητά του να μάθει το σημείο της αμοιβής. Αλλά δεν ήξεραν πώς. Στην ανάπτυξη του υπολογιστικού μοντέλου στο οποίο βασίζεται η έρευνα συνέβαλαν οι νέοι ερευνητές και συνεργάτες της κυρίας Ποϊράζη, Σπύρος Χαβλής και Ιωάννα Πανδύ. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για να ασχοληθεί και ο κόσμος με αυτό το νέο τύπο κυττάρων, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης και μνήμης. Είναι κυρίως βασική έρευνα. Έχοντας τη βασική έρευνα, μετά συνέχεια μπορείς να πατήσεις τη βασική έρευνα και να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η κυρία Ποϊράζη, η μελέτη παρέχει για πρώτη φορά απτές αποδείξεις ότι ένα συγκεκριμένος τύπος νευρώνων, οι λεγόμενοι VIP ενδονευρώνες, καθιστά την ευελιξία αυτή δυνατή. Είμαστε αρκετές δεκαετίες, ίσως μακριά στο να μεταφέρουμε αυτή τη δουλειά για θεραπευτικούς σκοπούς. Αλλά αυτό που βρήκαμε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά ταυτοποιεί ένα καινούριο μηχανισμό, τους ενδονευρώνες που ονομάζονται VIP ενδονευρώνες, οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε διαδικασίες μνήμης και μάθησης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το στούντιό μας στο Ρέθυμνο. Εκεί βρίσκεται ο Ματθαίος